Να δούμε λοιπόν εάν η έκθεση του, επειδή δύο μέρες τώρα είναι ο δικαστής. Δεν θέλω να τον βλέπω, ρε. Βγάλει τώρα τη φωτογραφία, μου την έχει δώσει τώρα. Κακοποίηση. Μιλάει για μωρό, κυρία Ιρώ. Μιλάει για βρέφος. Και δεν μπορεί να μας εξηγήσει τι γίνεται και μας έχει βάλει τώρα σε ένα τρυπάκι να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι. Για το παιδάκι. Να δούμε λοιπόν τι θα γράψει στην έκθεσή του, να δούμε και αν θα συλληφθούν οι γονείς. Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο. Να πάνε και άλλοι ιατροδικαστές να δουν το παιδί. Δεν επαρκεί ο κύριος. Δεν τον νεκροτόμησε μόνος του. Ήταν και άλλοι ιατροδικαστές, σου λέω, βοηθητικά. Ωραία. Η οποία, πόσο γνωρίζω εγώ, ένας από τους ιατροδικαστές κατέθεσε ότι τα τραύματα του μωρού θα μπορούσαν να είναι συμβατά με το ιατρικό εξάρτημα. Εντάξει, που γιατί έχουμε τώρα πιάσει ένα νήμα και τα έχουμε βάλει αυτούς τους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω ότι κάθονται μόνοι τους στο ανηλίκον. Ναι. Θα μπορούσαν να είχαν φύγει. Από χτες επέμενες ότι είχες αμφιβολίες. Για τον κύριο Γκουλιού. Μην το ξαναπιστάσετε, Μουζιάννη. Πώς Γιάννης. Μουζιάννης. Κλείσαμε αυτό. Εντάξει, κύριε Μεγάλε, είπαμε, έβγα και πέσε, τι είναι αυτό. Σου εξηγεί η μάνα ότι έχει αναφύγει τη θεραπεία το παιδάκι. Είναι συμβατό, είναι λέει. Τότε δεν είναι από ανθρώπινο μόριο. Πες μας τι είναι, ρε Μεγάλε. Πες μας τι είναι να καθαρίσει το θέμα. Μιλάμε για ένα βρέφος. Μιλάμε για ανθρώπους, για οικογένειες. Το διδυμάκι εξετάστηκε. Υπάρχει και ένα άλλο. Τα παιδάκια είναι όλα καθαρά. Όλα εντάξει, σου λέει, τα έχει διηρώ. Λοιπόν. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον κύριο Μπουζιάννη, άσε με να το πω αυτό, ναι. Ο οποίος δεν θέλει να βγει στον αέρα. Γιατί δεν θέλει να βγει ο κύριος Μπουζιάννη? Γιατί δεν θέλει να βγει? Δύο ημέρες τώρα, δύο ημέρες, ειλικρινά έχω επικοινωνήσει μαζί του πάνω από πέντε φορές. Να βγει, να βγει, κύριε Μπουζιάννη. Και μου μιλάει για τη σεξουαλική κακοποίηση. Και επαναλαμβάνω ότι ένα κοινό αυτή, άσε το δικό μου που ξέρω, άσε του αστυνομικού που ξέρει. Όταν ένα κοινό αυτή, το δικό σου, του Τάκη, της Μίνας, ακούει σεξουαλική κακοποίηση, καταλαβαίνει ότι εδώ έχεις ένα βρέφος το οποίο βιάστηκε. Είναι φρίκι αυτό. Παραπάνω από φρίκι. Είναι παραπάνω από φρίκι. Και δεν μπορεί ο ιατροδικαστής να λέει πείματα. Ας δούμε τι λοιπόν στη την έκθεση του, την περιμένει η αστυνομία την έκθεση του, πώς και τι, εδώ και 24 ώρες περιμένει καλό, την δηλαδή. Έκθεσή του. Εντάξει, μου την έδωσε τώρα, γιατί ας πούμε καθόμαστε και λέμε κουβέντες και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεις, είμαστε ειδικοί που δεν είμαστε, εννοείται, και δεν παίρνουμε μια σαφή απάντηση εδώ 24 ώρες από έναν επιστήμονα, που είναι ο κύριος... Και πλανάται η κακοποίηση αυτή πάνω από το κεφάλι των γονιών, έτσι. Ναι, ρε Σπύρο, έτσι είναι. Και σκέψου τον πατέρα και τη μάνα. Τώρα έτσι. Φαντάσου, λοιπόν, έχουν άλλο ένα παιδί. Και πρέπει λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε επιχείρηση τα διαβατά. Μισό λεπτό, κυρία. Έχουμε επιχείρηση τα διαβατά. Πάμε διαβατά. Έλα, Χρήστο.